ότι οι υγειονομικοί καλούνται από τους οφόρειες από την Πολυβίν να μην καταθέσουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού έχοντας και την νομική και την συνδικαλιστική κάλυψη για να μην το κάνουν για συγκεκριμένου λόγου. Αλλά το σημαντικότερο που ήρθε στο φως σήμερα, κύριε Φαρσαλινέ, είναι ότι είπε οι υγειονομικές υπηρεσίες στέλνουν έγγραφα στα νοσοκομεία, άκουσον άκουσον, και του λένε ότι επειδή θα έχουμε έλλειψη προσωπικού με αυτούς που θα μπουν σε αναστολή, κόβετε τα χειρουργεία, περικόψτε χειρουργεία, συγχωνεύστε κλινικές, κατ' ουσίαν δηλαδή νεκρώστε τα νοσοκομεία, για να μπορέσει να επιβληθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Τι θα γίνει από 1η Σεπτεμβρίου, κύριε Φασαλίδα, στα νοσοκομεία? Επειδή είναι το έγγραφο το οποίο βγάλατε εσείς, αυτό που έχω να πω δυστυχώς για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι η πολιτική εργαλειοποίηση, η εγωπάθεια και η εκπληκτικότητα είναι υπεράνω της διασφάλισης λειτουργίας του νοσοκομείου. Το ίδιο ακριβώς, να σας θυμίσω, συνέβη με την ΕΜΑΚ, όμως το πρόβλημα είναι σαφώς τεραστιότερο, είναι ασύλληπτα μεγαλύτερο στα νοσοκομεία σε σχέση με την ΕΜΑΚ, όπως καταλαβαίνετε. Και προφανώς δεν υπάρχει η κατάλληλη ισορροπία, προάγεται περισσότερο, όπως είπα, η πολιτική σκοπιμότητα και διάφορα χαρακτηριστικά συμπεριφορών, τα οποία προτιμούν αυτοί που αποφασίζουν να μην δουλεύουν τα νοσοκομεία όπως πρέπει να δουλεύουν, να διαταραχθεί η λειτουργία τους, παρά να κάνουν υποχώρηση. Επαναλαμβάνω, σε πράγματα τα οποία είναι αναποτελεσματικά ως προς το στόχο, είναι το τείχος ανοσίας, ανύπαρκτο και φυσικά και ανήθικα από πλευράς διοικητικής. Σε κάθε φάση. Κοίταξε, αυτό που είναι γνωστό, που ήταν γνωστό από την αρχή, είναι ότι τα εμβόλια καταρχήν mRNA και τον Pfizer και τη Moderna είχαν ζωή το πολύ 6 έλεγχα στέλνει ο Μπουρλά, ίσως ο ίδιος ο Μπουρλά δηλαδή, ίσως και 8 μήνες. Έτσι. Με αυτή την έννοια καταρχήν όλοι όσοι έχουν κάνει από το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο εμβόλιο Pfizer,
μισή δύο δόσεων με διαφορά τριών εβδομάδων. Δεν αναφέρεται πουθενά η τρίτη δόση. Και το ερώτημα είναι, υπάρχουν μελέτες αυτή τη στιγμή και ασφάλειας και αποτελεσματικότητας? Η απάντηση θα σας πω είναι όχι. Δεν έχει δημοσιευθεί τίποτα. Δεν ξέρουμε καν αν τρέχουν τέτοιες μελέτες. Αυτό είναι, γιατρέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι πολύ σημαντικό που μας αποκαλύπτετε, όμως δεν το ξέρει, ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μελέτες για την τρίτη δόση. Δηλαδή στα τυφλά πάει τα μελέτες. Να διευκρινίσω, γιατί ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλοί καλοκαιριτέ. Υπάρχουν μελέτες αντισωμάτων, δηλαδή πόσο τύκλο αντισωμάτων εκδηλώνει κάποιος να κάνει μια τρίτη δόση. Αυτό δεν είναι μελέτη αποτελεσματικότητα. Όταν τα εμβόλια πήραν έγκριση με φάση 3 μελέτες, δεν τα πήραν με βάση τύκλο αντισωμάτων. Τα πήραν με βάση προστασία από την νόσο. Προστασία από την νόσο σημαίνει δεν μετράς αντισώματα, μετράς αν νοσεί κάποιος ή όχι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν ξέρουμε αν και σε ποιους η τρίτη δόση θα έχει όφελος το να μειωθούν, να μειώσουν την νόσηση. Επιπλέον δεν ξέρουμε και τίποτα για την ασφάλεια. Διότι όπως γνωρίζετε ακόμα συζητούμε για φαρμακοθαρρύθμιστα εμβόλια και προφανώς θα πρέπει να συνεχιστεί και προφανώς αυτό αφορά και την τρίτη δόση. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε με ποια κριτήρια θα δοθεί άδεια. Φαίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα δοθεί άδεια όχι με βάση στοιχεία αποτελεσματικότητας τρίτης δόσης, αλλά με βάση τα στοιχεία μη αποτελεσματικότητας σε βάθος χρόνου των δύο προηγούμενων δόσεων. Αυτό ίσως είναι και το πρόβλημα. Μάλιστα. Πάντως, γιατρέ, επειδή αναφερθήκατε στη φαρμακοπαρέκκληση, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να δούμε, να δείτε εσείς το έχετε δει ήδη, το Twitter του γιατρού, του καθηγητή, του κ. Κούβελα, ο οποίος λέει εμέσως πλην σαφώς, εδώ είμαστε, αναφερόμενος στον υφυπουργό τον κύριο Χαλαγιά, ο οποίος υπέστη χθες ως γνωστόν ισχυμικό επεισόδιο, έγραψε από τη θέση που βρίσκομαι ως συνάνθρωπος και συμπολίτης, εύχομαι στον κύριο Χαλαγιά καλή ανάρρωση. Από την ίδια θέση ως γιατρός και καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας, προτρέπω τον κύριο Χαλαγιά, τους θεράποντες και τους φροντιστές του, να υποβάλουν κίτρινη κάρτα στον ΕΟΦ, δυνητικής ανεπιθύμητης δράσης του εμβολίου κατά του COVID-19, στο οποίο υπευλήθη. Το οξύ στεφανίο σύνδρομο περιγράφεται στις αναμενόμενες ανεπιθύμητες δράσεις των εν λόγω εμβολίων και ο ασθενής βρίσκεται στο χρονικό φάσμα εκδήλωσης της ανεπιθύμητης. Η υποβολή κίτρινης κάρτας είναι απαραίτητη. Νομίζω ότι είναι σαφής ο κύριος Κούβελας, κύριε Φαρσαλίνα, εσείς τι λέτε? Και εγώ είδα πράγματι αυτό το post και είδα και σωρία υβριστικών post σε άλλους λογαριασμούς στο Facebook εναντίον αυτού του post.